Το λόγο έχει τώρα ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριος Παύλος Μαρκάκης. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, σήμερα θα αρχίσω την ομιλία μου διαφορετικά. Ξέρετε, σας εκτιμώ και εκτιμώ και την προσπάθειά σας και θέλω να πιστεύω ότι είναι ειλικρινής στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι να βοηθήσουμε με τα νομοθετήματά μας σε αυτή εδώ την αίθουσα, τους μικρομεσαίους, τις επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα να ξεπεράσουν την κρίση. Και εμείς, ανεξάρτητα αν ψηφίζουμε αυτά τα νομοθετήματα ή όχι, κινούμαστε στην κατεύθυνση βελτίωσης των νομοθετημάτων, πάντα προς τον ίδιο σκοπό. Όμως πρόσφατα πήρα μία επιστολή, που δεν ξέρω αν έφτασε σε εσάς, από ένα επιχειρηματία, θα την καταθέσω, ο οποίος εξαπατήθηκε στα πλαίσια του νόμου που ψηφίσαμε πρόσφατα. Το προφίλ της επιχείρησης, εγκαταστάσεις 1.300.000 ευρώ στη Β' ΒΠΕ Βόλου, ετήσιος τζίρος 1.500.000 ευρώ, 85% των πωλήσεων στο εξωτερικό, 15 άτομα προσωπικό, μηδενικές οφειλές στο δημόσιο, μηδενικές ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, δηλαδή μία υγιής επιχείρηση στα πλαίσια της σημερινής κατάστασης. Στα πλαίσια λοιπόν του νέου νόμου της κυβέρνησης, στην αγροτική... που ψηφίσαμε για τις οφειλές των οφειλών των επιχειρήσεων. Πήγε στην αγροτική τράπεζα που είχε όλες τις υποθήκες από όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, του πρότεινε διακανονισμό ένα μέρος του δανείου του για να διευκολυνθεί η ταμιακή του ρευστότητα. Μετά από λίγο κατέθεσε σε άλλες τις τράπεζες κατόπιν παρέωτρησης των τραπεζών, ιδιωτικές τράπεζες, φάκελο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΕ για χρηματοδότηση αγορών πρώτων υλών. Στην αγροτική δεν κατέθεσε, γιατί του είπαν ότι δεν πρόκειται να πάρει τέντε και οι άλλες του απάντησαν. Μπορεί τα οικονομικά σας στοιχεία να είναι θετικά, μπορεί οι παραγγελίες που έχετε δώσει και έχετε κλείσει με οίκους του εξωτερικού να είναι σοβαρές και μεγάλες, μπορεί να μην οφείλετε στο δημόσιο ή σε τράπεζες, μπορεί να μην έχετε σφραγισμένες απιταγές, αλλά έχετε κάνει διακανονισμό δανείου στην αγροτική με τον νέο νόμο και αυτό αυτόματα σας βάζει στον τηρεσία, οπότε εμείς δεν θα δεχόμαστε σαν αξιόπιστη εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια μεγάλη έκπληξη που δοκίμασε. Σε τηλεφώνημα που έκανα στην αγροτική τράπεζα για να του εξηγήσουν γιατί δεν ενημερώθηκε για την εγγραφή του στον τηρεσία, ξέρετε τι απάντηση πήρε? Ας πρόσεχε, ας προσέχατε, τώρα δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος εξαπατήθηκε, με συγχωρείτε. Δεν ήταν υποχρεωμένος να ξέρει την νομοθεσία, αν η νομοθεσία προέβλεπε εγγραφή στον τηρεσία, και αν ήταν ενημερωμένος, έτσι, και αν ήταν κυρίως είχε ενήμερες οφειλές, δεν θα πήγαινε στο διακανονισμό. Δώστε, κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ πολύ, μια εντολή. Σε κάθε διακανονισμό να ενημερώνετε ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, το φυσικό πρόσωπο για τις συνέπειες του διακανονισμού. Πολύ ευχαριστώ. Την επιστολή και ευχαρίστω η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα κοιτάξει με κάθε προσοχή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Για τα ενήμερα, για τις ενήμερες οφειλές, η πληροφόρηση που έχουμε από όλες τις τράπεζες είναι ότι δεν καταγράφονται στην υπηρεσία και δεν μπορεί να καταγραφούν στην υπηρεσία. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα ήταν στην υπηρεσία από πριν. Λοιπόν, δώστε μας την επιστολή. Ευχαρίστω. Ωραία. Θα τον κοιτάξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πυράκος που είναι εδώ θα τον κοιτάξει με κάθε προσοχή. Ας πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Εδώ έχετε και την ίδια διάταξη στο άρθρο 16. Εδώ θα μου πείτε έχουμε διαγραφή χρεών και επομένως λέει ότι μπαίνουν στην υπηρεσία για 5 χρόνια. Εγώ θα σας πω πάλι ότι πρέπει πάλι να ενημερώνονται τα φυσικά πρόσωπα ότι θα μπουν στην υπηρεσία. Πρέπει να έχουν αυτή την ενημέρωση, γιατί σας είπα δεν είναι και υποχρεωμένα να ξέρουν τον νόμο. Και τα 5 χρόνια που βάζετε τα θεωρώ πολλά
Θα προτιμούσαμε να ήταν 3. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά με μια μεγάλη καθυστέρηση, τώρα για να μπούμε στο νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που αποσχολεί μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή τους δανειολήπτες και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή, από ό,τι θυμάστε κι εσείς, έγινε πριν από 7 μήνες και ύστερα απευθυνθήκατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είχαμε και τις παρατηρήσεις των ελληνικών τραπεζών. Όμως θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο διαφημίστηκε πολύ και δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες σε χιλιάδες κόσμο. Αυτοί, κατά την άποψη τη δική μας, θα απογοητευτούν όταν αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα και τις πραγματικές διαστάσεις του νομοσχεδίου. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι στο τέλος θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερους δικαιούχους από αυτούς που αναμένετε εσείς. Η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και η διαδικασία θα είναι και αποτρεπτική. Άμα, κύριε Υπουργέ, ένας για να ρυθμίσει τα χρέη που έχει στις κάρτες του και στην τράπεζα υποχρεώνεται να πουλήσει το χωράφι που έχει στο χωριό του και που η τράπεζα δεν το έχει υποθηκευμένο, αυτό θα το έκανε και μόνος του. Δεν χρειαζόταν να γίνει ολόκληρο νομοσχέδιο. Έχουμε όμως και δύο άλλες διαστάσεις του προβλήματος. Πρώτη διάσταση, ποιος έχει την ευθύνη της δανειοδότησης, και δεύτερη διάσταση, ποιος έχει την ευθύνη που έφτασαν στην κατάσταση να μην μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οι καταναλωτές. Για την πρώτη περίπτωση, θυμόμαστε όλοι ότι οι τράπεζες διαφήμιζαν τα καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες σε ακατάλληλες ώρες, ακόμα με τηλεφωνήματα στα σπίτια μας. Εορτοδάνεια, δάνεια διακοπών, δάνεια για αγορά αυτοκινήτων, πιστωτικές κάρτες. Δεν έχουν ευθύνη οι τράπεζες γι' αυτό? Όταν τα δάνεια αυτά και οι κάρτες έχουν υπερβολικά υψηλά επιτόκια και όταν τα χορηγούσαν χωρίς εμπράγματις εγγύησεις. Δεν έχουν λοιπόν ευθύνη οι τράπεζες? Και ερχόμαστε τώρα να βρούμε λύση για τις τράπεζες που δεν είχαν βάλει τότε εγγύησεις. Για τη δεύτερη περίπτωση, το τελευταίο εξάμεινο πρέπει να ομολογήσουμε όλοι ότι συνέβησαν γεγονότα στους δανειολήπτες που ήταν έξω από τη δικιά τους ευθύνη και από τον προγραμματισμό που είχαν σχεδιάσει. Ήξερα μήπως θα τους κόψετε το 13ο και το 14ο μισθό? Μήπως ότι θα είχαν συνολική μείωση του εισοδήματός τους από το κόψιμο των επιδομάτων και ταυτόχρονα αύξηση του κόστου ζωής όταν ο πληθωρισμός είναι 6%? Μέχρι και οι συντάξεις έχουν υποστεί μείωση και κόπηκε και η 13η και η 14η σύνταξη. Και το χειρότερο όλων είναι ότι χιλιάδες δανειολήπτες έχουν χάσει τη δουλειά τους, απολύθηκαν, είναι θύματα από την κρίση που μαστίζει την αγορά εργασίας και από λανθασμένες επιλογές του κράτους. Σε όλους αυτούς λοιπόν, για τους παραπάνω λόγους, έχουν μεταβληθεί τα οικονομικά δεδομένα, έτσι, και έχουν δημιουργηθεί υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Τι λέμε λοιπόν σε αυτούς τους αδύναμους έναντι των τραπεζών, οι οποίοι επιμένουν στα πανωτόκια, επιμένουν στα ψηλά γράμματα των συμβάσεων και τα υπερβολικά επιτόκια των καρτών και των καταναλωτικών δανείων? Εμείς, σας το είπαμε και στην Επιτροπή, δίνουμε μεγάλη σημασία στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εδώ πρέπει να γνωρίζετε ότι και οι τράπεζες είναι πιο μπροστά από το νομοσχέδιο. Το ξέρετε, έχουν ξεκινήσει από πολύ καιρό τις αυξήσεις, τις συζητήσεις με τους δανειολήπτες. Δεν περιμένουν εμάς να νομοθετήσουμε, οι ανάγκες τρέχουν για όλους. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα προστατεύσουμε τον αδύναμο ή πώς θα έχουμε μια ισοβαρή συζήτηση και μια συμφωνία. Και όχι έναν αδύνατο δανειολήπτη εναντίον μιας πανίσχυρης τράπεζας. Αντί λοιπόν να έχουμε αμφιβόλο ικανότητος φορείς ή φορείς που δεν έχουν αποκλειστικό γνωστικό αντικείμενο την δανειοληψία, ή να χρειαστεί να κάνετε πρόσθετη κοινή υπουργική απόφαση για να ορίσετε άλλους δημόσιους φορείς ή ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εγώ προσωπικά αμφιβάλλω αν υπάρχουν τέτοιοι, ή να μεταφέρετε το θέμα στους απλούς δικηγόρους
Και εδώ γεννάται και το ερώτημα και ποιος θα πληρώσει τους δικηγόρους. Αλλά ακόμη και αυτοί οι οποίοι δίνουν τις συμβουλές τους αμυστοί, χωρίς αμοιβές, δεν είναι σίγουρο ότι γνωρίζουν καλά το αντικείμενο των δανειοληπτών.